Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι που θέλει να πει ο μεγάλος αδελφός. Ο Νίκος και η Αγγελίτα να περάσουν στο δωμάτιο επικοινωνίας. Και μας διώχνει. Καλώ τα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Αγγελίτα, ελπίζω τώρα να μην ζηλέψει ο Παναγιώτης. Θα δείξει. Θα δείξει την πορεία. Αν καλό. Τι μας βρήκε, τι έγινε. Αν και δεν σας βλέπουμε, να ξέρετε. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας βλέπουμε. Καλά μου παιδιά. Εγώ σας βλέπω. Είστε δύο συγκάτοικοι που είστε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο μεγάλος αδερφός στο σπίτι. Το πρώτο διάστημα νιώσαμε ότι είστε δύο άνθρωποι που θα μπορούσατε να κάνετε και παρέα. Τώρα πώς είναι η μεταξύ σας σχέση. Να μου μιλήσει πρώτο ο Νίκος. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή του παιχνιδιού με την Αγγελίτα υπήρχε αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση και συνεχίζει και υπάρχει. Ήταν από τα άτομα που συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα άτομα που δεν είμαστε κοντά. Αλλά ο σεβασμός υπάρχει και... Εντάξει, έτσι είναι οι παρέες. Κόλλησε με κάποια άλλα άτομα, κόλλησα με κάποια άλλα άτομα. Αυτό. Εσύ, Αγγελίτα. Θα συμφωνήσω με το προλαλήσαντα. Ακριβώς αυτό. Στην αρχή να υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση. Πιστεύω ότι με τον Νίκο θα μπορούσα να κάνω πολύ παρέα έξω. Παρόλο που είναι πολύ πιο έπειον τόνων από ότι εγώ. Είναι οι παρέες, είναι οι συγκυρίες και είναι το σπίτι. Δεν μπορούμε εδώ μέσα τουλάχιστον να είμαστε όλοι φίλοι με όλους. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέμα, σας διαβεβαιώ. Αυτό. Νίκο, ποιο στοιχείο του χαρακτήρα της Αγγελίτας σου αρέσει? Από την αρχή μου άρεσε έτσι που ήταν ήρεμη και... κάποιες απόψεις της μου άρεσαν... δεν έκανε φασαρία, είχε ευγένεια, είχε τρόπους. Θεωρώ ότι υπήρχε μία βάση δεδομένων που με έκανα να την συμπαθώ από την αρχή. Αγγελίτα, θα σου κάνω και εσένα την αντίστοιχη ερώτηση. Mm-hmm. Ποιο είναι το στοιχείο στο χαρακτήρα του Νίκου που σου αρέσει περισσότερο? Έχω χαρακτηρίσει πολλάκι στον Νίκο την ήρεμη δύναμη του σπιτιού. Εξ αρχής, και όταν λέω εξ αρχής εννοώ από την αρχή, είχαμε τις ίδιες απόψεις για, αν όχι όλα τα θέματα, τα περισσότερα. Μου αρέσει που είναι πάντα ευγενικός, σεβαστικός, ταπεινός. Θα ήθελα, και το έχω ξαναπεί, να είναι οι περισσότεροι άνθρωποι σαν τον Νίκο. Έχει να δείξει δίνει πολύ ωραίο βήμα. Πολύ ωραίο πρότυπο για τηλεόραση και γενικά σαν άνθρωπος. Αυτό. Στη ζωή, ευχαριστώ, θα λέγαμε. Ναι. Ωραίο πρότυπο στη ζωή και όχι μόνο για την τηλεόραση. Ναι, ωραία. Γενικότερα. Ωραία, Νίκο, πάμε τώρα στο δύσκολο ερώτημα. Και θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πεις ποιο στοιχείο του χαρακτήρα της Αγγελίτας δεν σου αρέσει. Όλα. Ναι, είναι αυτά. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν μου αρέσει. Θα πω ότι. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι στην αρχή γνώρισα μια Αγγελίτα διαφορετική και λίγο τον τελευταίο καιρό με έχει προβληματίσει που νιώθω ότι κάπως μέσα από κάποιες καταστάσεις είναι σαν να λίγο αδικεί τον εαυτό της μέσα από κάποιες εντάσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και μέσα από τη συμπεριφορά της νιώθω ότι δεν είναι η Αγγελίτα που εγώ είχα γνωρίσει στην αρχή. Δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να ξαναδώ την Αγγελίτα που είχα δει στην αρχή και στο περισσότερο χρονικό διάστημα που συγκατοικούμε. Λίγο το τελευταίο διάστημα με έχουν έτσι στεναχωρήσει, θα έλεγα, κάποια πράγματα. Αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ότι με ενοχλεί κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο
στο χαρακτήρα της. Απλά βλέπω μια διαφορετική Αγγελίτα λίγο το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Εσύ, Αγγελίτα, αφενός μεν πώς ακούς αυτό το οποίο λέει ο Νίκος, και αν και εσύ αντίστοιχα έχεις παρατηρήσει κάτι στο χαρακτήρα του Νίκου που σε ενοχλεί ή που σε προβληματίζει. Όχι, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε για εμένα. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ για εμένα, μου το αναγνωρίζω. Έχω αδικήσει άτομα εδώ μέσα. Δεν ξέρω πού να το καταλογίσω, στην πίεση, στον καιρό. Δεν ξέρω. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Νίκος, μου το αναγνωρίζω και προσπαθώ να το φτιάξω μέρα με τη μέρα. Παλεύω με τους δαιμονές μου. Με τη σειρά μου, όσον αφορά τον Νίκο, δεν έχω να πω κάτι το σπουδαίο, το βαρύγδουπο. Δεν έχω να κάνω κάποια δήλωση. Δεν με ενοχλεί κάτι στον Νίκο. Έχει τύχει να μην κάνω παρά με τον Νίκο. Το μόνο που θα μπορούσα να πω, και το είχα πει εξ αρχής και στον ίδιο δηλαδή, το ξέρει ο Νίκος αυτό, είναι ότι θα τον ήθελα μέσα στο σπίτι λίγο πιο δραστήριο. Γιατί έχει πολλά να δώσει σαν άνθρωπος. Και το έχω πει και στον ίδιο, πολλάκις. Έχει πολλά να δώσει και ως παράδειγμα και ως άνθρωπος, γιατί όταν ο Νίκος έχει όρεξη και κάνει χαβαλέ, γελάμε πολύ. Αυτό, δεν έχω κάτι κακό να πω, δεν έχω δει κάτι διαφορετικό. Έχει τύχει οι παρέες μας να μην συμπίπτουν. Μου και μόνο αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι. Δηλαδή, πάνω σε αυτό που έλεγα, είναι ότι π.χ. μπορεί να έχω δει το τελευταίο διάστημα την Αγγελίτα να έχει κάποια νεύρα που την έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ ήρεμη στις αρχές. Πάρα πολύ ήρεμη. Και αυτό είναι που έχω παρατηρήσει. Μπορεί να γίνει λίγο απότομη μέσα από κάποιες εντάσεις. Και επειδή έχω δει και τον άλλο ότι σε αυτό, πραγματικά το πιστεύω ότι ίσως το τελευταίο διάστημα αδικεί τον εαυτό της και το λέω πάρα πολύ καλοπροαίρετα, γιατί θα ήθελα πραγματικά να δω την Αγγελίτα που γνώρισα ήρεμη και όπως ήταν. Αγγελίτα, γεια σου. Γεια σου, Φροδίτη. Θέλω να σε ρωτήσω. Βλέπω ότι είσαι πολύ τρυφερή με τον Νίκο. Τον έχεις ψυχολογήσει, τον εκτιμάς πολύ, τον θεωρείς ακέραιο και έναν άνθρωπο με θετικό πρόσημο. Συμπεραίνω λοιπόν ότι ο Νίκος, για να είναι αυτός ο χαρακτήρας που εσύ περιγράφεις και νιώθεις, επιλέγει αντίστοιχους ανθρώπους να είναι κοντά του. Ναι ή όχι? Συνήθως επιλέγουμε ανθρώπους που είναι κοντά σε μας, στο χαρακτήρα μας, στις αντιλήψεις, στις ιδεολογίες μας. Όμως τα ετερόνυμα έλκονται, Αφροδίτη μου. Και αυτό δεν το λέω αρνητικά για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και έχει επιλέξει ως παρέα. Μπορεί να χρειάζεται απέναντί του κάποιον άνθρωπο που είναι τελείως διαφορετικός από εκείνον, να είναι πιο εξωστρεφής, πιο μέσα σ' όλα, πιο ζωντανός, πιο κεντρικός. Ναι. Ετερόνυμα, φαντάζομαι, έτσι, σε κάποια χαρακτηριστικά όπως και εσύ εντοπίζεις, την εξωστρέφεια, αλλά ως προς το ήθος και ως προς τη συμπεριφορά, ακέραιους. Δεν είμαι ικανή να κρίνω το ήθος κανενός, θεωρώ. Ο καθένας έχει πορεύεται με βάση τα δικά του βιώματα και τις δικές του ιδέες και αντιλήψεις. Δεν έχω το δικαίωμα να κρίνω το ήθος κανενός ανθρώπου, σαν Αγγελίτα τουλάχιστον. Είναι δικαίωμα και επιλογή του Νίκου να επιλέξει με ποιον θα κάνει παρέα. Τι τον γεμίζει από τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω. Ο Νίκος ξέρει καλύτερα. Καθόλου. Αγγελίτα, το γεγονός ότι εσύ είσαι σε μία απόσταση από την Ευδοκία επηρεάζει τη σχέση σου με τον Νίκο? Από πλευράς μου. Κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα χωρίς λόγο. Δεν έχω κάτι να χωρίσω με την Ευδοκία, γιατί είμαστε σε ένα παιχνίδι. Ωραία, είμαστε σε ένα reality. Μπορεί έξω με την Ευδοκία να πίνουμε καφέ και να πηγαίνουμε σε κλαμπ και να περάμε τέλεια. Εδώ μέσα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, δεν μπορούν οι προσωπικότητες μας να συνεπάρξουν, γιατί είμαστε και δύο πολύ έντονες και δυναμικές γυναίκες. Εδώ μέσα λοιπόν μας είναι δύσκολο. Επομένως το αφήσαμε στην άκρη. Ο Νίκος έχει επιλέξει να κάνει παρέα με την Ευδοκία. Όμως εγώ, επειδή γενικά σαν άνθρωπος δεν πηγαίνω βάση των απόψεων των άλλων ανθρώπων. Ας πούμε και με τον Παναγιώτη. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου πάρα πολύ συχνά. Επομένως, κρίνω τον Νίκο ατομικά σαν Νίκο. Το τι σχέση έχει με την Ευδοκία δεν με αφορά. Μπορεί να είναι η καλύτερη φίλη. Εγώ τον Νίκο τον εκτιμώ για αυτό που είναι και για αυτό που βλέπω στον Νίκο ως Νίκο. Που εκεί και πέρα ας κάνει παρέα με όποιον θέλει. Δεν μου πέφτει λόγο. Νίκο, θα ήθελα και εσύ να μου πεις αντίστοιχα αν η σχέση που έχει Ευδοκία με την Αγγελίτα σε έχει επηρεάσει και εσένα ως ένα βαθμό στη σχέση σου με την Αγγελίτα? Όχι, δεν επηρεάζομαι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του κρίση.
Εγώ αξιολογώ τους ανθρώπους. Αν έχω κάποια κοινά, θα κάνω παρέα με κάποιους αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα αυτό θα ήθελα, δηλαδή, πραγματικά, να το ξανατονίσω. Εγώ θα ήθελα η Αγγελίτα να κάτσει να σκεφτεί πραγματικά κάποια πράγματα. Και επειδή το πιστεύω το λέω αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι έχει την κρίση να το κάνει και θα κάνει καλό στον εαυτό της, γιατί όταν βγάζουμε... Ο θυμός είναι σαν δηλητήριο όταν το κρατάμε μέσα μας. Θεωρώ ότι η προκατάληψη για κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν γίνει στο παρελθόν, ίσως σαν φιλική συμβουλή θα ήθελα να της δώσω να κάτσει να ξανααξιολογήσει κάποια πράγματα, να αποβάλει το θυμό και να τα σκεφτεί με ηρεμία. Και τουλάχιστον αν δεν μπορεί να κάνει παρέα, παραδείγματος χάρη με την Ευδοκία που αυτό είναι το θέμα τώρα, να μην δημιουργούνται αυτές οι εντάσεις ή να μην παρεξηγούνται κάποια πράγματα επειδή μπορεί κάτι μέσα της να μην έχει λυθεί. Και αυτό πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ καταρχήν την ίδια και μετέπειτα και την Ευδοκία και όλους εδώ μέσα. Ωραία. Ήσουν ξεκάθαρος. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Μπορείτε να επιστρέψετε στο σαλόνι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Αφροδίτη μου, τι κατάλαβες? Εγώ έχω καταλάβει και νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει. Σίγουρα δεν είπαν ψέματα ο ένας για τον άλλο. Το πιστεύω ότι και η Αγγελίτα βλέπει έτσι τον Νίκο και ο Νίκος την Αγγελίτα. Όμως νομίζω ότι δεν παραδέχθηκε η Αγγελίτα αφενός ότι επηρεάζει η σχέση του Νίκου και της Ευδοκίας τη δική του σχέση, γι' αυτό έχει απομακρυνθεί από τον Νίκο. Κομβικό σημείο. Φυσικά. Από την άλλη, βέβαια, περίμενα και από τον Νίκο να ακούσω ότι όταν έναν άνθρωπο που εγώ στηρίζω μέσα στο παιχνίδι και τον βλέπω να αδικείται από τη δική σου τη συμπεριφορά, αυτό μπορεί και να με θυμώνει κάποιες φορές. Αλλά είναι πολύ ήρεμος. Βλέπω όμως ότι αυτά τα δύο παιδιά ίσως θα μπορούσαν, αν κάτσουν να το συζητήσουν, να λύσουν πολλές παρεξηγήσεις γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος είπε πολλές φορές ότι ήσουν αλλιώς, είσαι αλλιώς, θα περιμένω να αλλάξεις, να ουσιαστικά τα ξαναδείς. Ουσιαστικά της είπε ότι είσαι προκατηλημένη, ναι. ότι κάτι έγινε στο παρελθόν και αυτό το κουβαλάς μέσα σου και θολώνει την κρίση σου. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Χρήστο. Η Αγγελίτα έχει σχέση με τον Παναγιώτη και ο Νίκος είναι πάρα πολύ καλός φίλος με την Ευδοκία. Άρα αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να γίνουν φίλοι και να είναι μαζί. Γιατί οι δύο ή οι άλλοι θα ψηφίζουν την Ευδοκία και ο Παναγιώτης θα προσπαθεί να την υπερασπιστεί. Άρα τσάπα το συζητάμε, δεν έχω να πω τίποτα. Το πήγες πάλι στην ψήφο. Τώρα μιλάμε για σχέσεις μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η σχέση σωστή. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί όσο είναι μέσα στο παιχνίδι η Ευδοκία, δεν θα πάει ποτέ η Αγγελίτα κοντά στον Νίκο, ούτε ο Παναγιώτης. Αυτοί οι δύο με αυτού δύο είναι μαζί. Το ενδεχόμενο να τα βρει η Ευδοκία με την Αγγελίτα το αποκλείει. Όχι, 1000%. Γιατί? Μπορείς να τα βρει Σοφία με την Άννα Μαρία. Τι θυμήθηκε. Μην μπλέκουμε τώρα το ένα με το δύο. Ακριβώς το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλοι χαρακτήρες, άλλοι άνθρωποι. Άλλες σχέσεις. Μην τα μπλέκουμε. Άλλες προσωπικότητες. Όχι, δεν μπορούν να τα βρουν. Άλλες σχέσεις. Υπήρξαν φίλες. Θυμίζω. Μέσα στο παιχνίδι. Ναι, την πρώτη Ευδοκία με την Αγγελίτα βεβαίως. Εντάξει. Μετά ήρθαν πολύ μακριά. Οκ.